Επιστρέφουμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ο πρώην Δήμαρχος Καστοριάς, ο κύριος Δημήτρης Παπουλίδης, προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας, τόσο της περιοχής μας, όσο και της κεντρικής πολιτικής σκηνής, με αφορμή μία εκδήλωση που έγινε αντίστοιχη με αυτήν, με τον κύριο Παυλόπουλο, τις προηγούμενες ημέρες. Μία εκδήλωση, λοιπόν, που είχε γίνει πριν από 10 χρόνια, πάλι με τον ίδιο πρωταγωνιστή, τον κύριο Παυλόπουλο, επί Δημοτικής Αρχής τότε του κυρίου Παπουλίδη. Κύριε Παπουλίδη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Η παρουσία σας μας τιμά, γιατί είστε πλέον από τα πρόσωπα που δεν βγαίνουν εύκολα τηλεοπτικά, κύριε Παπουλίδη. Εσένα δεν μπορούσα να σε αρνηθώ. Ξέρω ότι είχες προσφέρει πάρα πολλά στην ενημέρωση επί της θητείας μου και τελικά πήρα την απόφαση να έρθω. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, με αυτό, κύριε Παπουλίδη, γιατί ήταν και η αφορμή της πρόσκλησής μας. Μία εκδήλωση, λοιπόν, που είχε γίνει το 2006, όπου ο κύριος Παυλόπουλος, όντας τότε Υπουργός Εσωτερικών, δεν είχε βέβαια πάρει τον τίτλο του επίτιμου δημότη, αλλά είχε πάρει έναν ανώτερο τίτλο, από ό,τι με ενημερώσατε προηγουμένως, αυτόν του χρυσού μεταλλίου της πόλης της Καστοριάς, τον οποίο απονείματε εσείς με κάθε επισημότητα, βεβαίως, όπως προβλέπετε από το πρωτόκολλο. Δεν ξέρω αν αυτή η παρουσία του, η πρόσφατη εδώ στην περιοχή μας, σας θύμισε όλα αυτά που έγιναν στο παρελθόν, όταν ήσασταν δήμαρχος, και τι γεύση σας άφησαν, κύριε Παπουλίδη, γιατί τότε υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι, οι οποίοι αναφέρονται και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι όπως είχε ληφθεί, για να δώσετε αυτήν την τιμητική διάκριση στον κύριο Παυλόπουλο. Και ένα από αυτά ήταν και το χρέος της ΔΕΙΑΚ της τάξης των 3 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Ένα χρέος που μάλλον δεν προωθήθηκε ιδιαίτερα από τον κύριο Παυλόπουλο, παρά τις τιμές που του είχατε κάνει. Λοιπόν, καταρχήν η συζήτηση πάνω στο τι τιμητική διάκριση δώσαμε στον κύριο Παυλόπουλο, νομίζω αυτή τη στιγμή δεν έχει πολύ μεγάλη αξία. Μας περιβάλλουν τόσα μεγάλα προβλήματα. Είχαμε και πρόσφατα την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η προσοχή του κόσμου είναι αλλού στραμμένη και κυρίως στην καθημερινότητα και στα προβλήματά της. Τώρα, αν έπρεπε να δοθεί ή όχι η τιμητική αυτή διάκριση τότε, εγώ σχεδόν ήμουν βέβαιος ότι η τιμητική διάκριση ήταν του επίτιμου δημότη και όχι του χρυσού μεταλλίου, χωρίς να θέλω να μειώσω την προσωπικότητα του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και ο ίδιος σε μια συνέντευξη που είχε με την τοπική εφημερίδα, τη Σέντρα, λέει και ο ίδιος με την ταπεινότητα και την ευγένεια που τον διακρίνει, ότι δεν έκανα και τίποτε, βρε παιδιά, για να μου απονείμεται το χρυσό μετάλλιο της πόλης. Εγώ όμως απουσίαζα από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πήρε την απόφαση. Έχω την εντύπωση ότι η δική μου εισήγηση ήταν να δοθεί του επίτιμου δημότη. Τώρα, εάν, κύριε Παπουλίδη, ήταν αυτή η πρόθεσή σας, αυτό πραγματοποιήθηκε τελικά 10 χρόνια μετά. Ναι, με άλλη ιδιότητα, βέβαια, ο κύριος Παυλόπουλος τώρα. Πήρε αυτήν την προσδοκόμενη διάκριση, αλλά θα έλεγα ότι είναι δυσανάλογη ή είναι κάπως άβολο το να παίρνει το ίδιο πρόσωπο όταν ήταν Υπουργός Εσωτερικών το χρυσό μετάλλιο, που αντιστοιχεί, ας πούμε, με το αργυρό των Ολυμπιακών Αγώνων, και σαν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι το ύψιστο θεσμικά αξίωμα της πολιτείας μας, να πάρει το χάλκινο, δηλαδή του επίτιμου δημότη. Γιατί σε κάθε δήμο, σε όλη τη χώρα, υπάρχει αυστηρή ιεράρχηση της απονομής των τιμητικών διακρίσεων. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Και, μπράβο, και γι' αυτό και υπάρχει και η απόφαση, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι τρεις οι διαβαθμίσεις: χρυσό κλειδί της πόλης, χρυσό μετάλλιο και ο επίτιμος δημότης. Μια ανακήρυξη σε επίτιμο δημότη. Αυτό είναι όλο το ιστορικό. Τώρα, κύριε Παπουλίδη, επειδή μάλλον τελικά τον υπερτιμήσαμε ίσως τον κύριο Παυλόπουλο. Το είπε και ο ίδιος. Και τότε και τώρα, βέβαια, διευκρίνησε ότι
διάκριση αυτή αφορά τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι το πρόσωπό του, όχι τον Προκόπη Παυρόπουλο δηλαδή, αλλά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά κύριε Παπουλίδη, επειδή όταν τότε είχαν γίνει αυτές οι δράσεις, προσδοκούσαμε κάποια πράγματα από τον κύριο Παυλόπουλο. 10 χρόνια μετά πλέον, και αφού έχουν γίνει πολλά πράγματα και έχουν μεσολαβήσει αρκετά πράγματα, θεωρείτε ότι άξιζε τον κόπο, να το πω πολύ απλά? Στη συζήτηση που είχα μαζί του τότε και μου εξέφρασε αυτή την απορία του, γιατί τόσο μεγάλη τιμή είναι δυσανάλογη με αυτά που έκανα, μου λέει εμένα μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ του απάντησα, κύριε Υπουργέ, το δίνουμε για αυτά που θα κάνεις και όχι για αυτά που έκανες. Γιατί προσδοκούσαμε διακαώς την απομείωση, όπως λέμε, του χρέους, το κούρεμα. Βέβαια, το κούρεμα, διακαώς για να μην πέσει το βάρος, το τιμολόγιο της ΔΕΙΑΚ, και η καιρή ήταν και τότε δύσκολη, γιατί είχαμε ένα από τα πιο ακριβότερα και δεν ξέρω πού βρίσκεται τώρα η τιμή του νερού. Εξακολουθεί να είναι από τα πιο ακριβά της χώρας. Η προσπάθειά μας να απαλλαγεί από αυτό τον βραχνά η ΔΕΙΑΚ ήταν διαρκής και επί 12 χρόνια συνεχής. Είχε εξασφαλιστεί βέβαια επισημήτη όταν μας επισκέφθηκε σαν πρωθυπουργός να πληρώνει το κράτος μέσω της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης την ετήσια τοκοχλωτική δόση, αντί να την πληρώνει η ΔΕΙΑΚ. Τώρα, κύριε Παπουλίδη, το κακό είναι βέβαια ότι το δίκτυο έχει αρχίσει να πνέει τα λίσθια και το χρέος δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί. Και το ξέρετε, νομίζω, πολύ καλά κι εσείς. Δίκτυο σχεδόν όλο είχε αποκατασταθεί επί των ημερών μου, όλο το δίκτυο ίδρυψης. Τώρα, βεβαίως, περάσαμε πάλι 15 χρόνια, νομίζω είναι πολλά για ένα δίκτυο και θα έπρεπε... Μα φαίνεται και διαρκώς, να... καθημερινά έχουμε βλάβες, δυστυχώς. Βλάβες. Καθημερινά είναι, σπάνε είναι οι... Ο δείκτης της ποιότητας του δικτύου είναι οι βλάβες, η καθημερινότητα. Αν υπάρχουν πάρα πολλές, σημαίνει ότι πρέπει πάση θυσία να αντικατασταθεί, γιατί... Κάθε 7 χρόνια τότε είχαμε και μια ομαδική δηλητηρίαση από τα νερά. Ευτυχώς έχουμε πολλά χρόνια πλέον να το ζήσουμε. Βέβαια τώρα ο κόσμος πίνει περισσότερο εμφιαλωμένο, ίσως το πόσιμο δεν το ακολουθεί, αλλά η κερί είναι δύσκολη. Ίσως βελτιώθηκαν ίσως και οι τεχνικές επεξεργασίας και καθαρισμού του νερού, το οποίο φτάνει στα σπίτια μας. Θα επανέλθω λίγο όμως στο ερώτημά μου, γιατί πραγματικά έχει περάσει ακριβώς μία δεκαετία από τότε λοιπόν. Και κάτι, ακριβώς κάποιους μήνες. Εάν λοιπόν θεωρείτε ότι καλώς προχωρήσαμε σε εκείνη τη διαδικασία και αν ως δεύτερη επιβράβευση, αν το θέλετε έτσι, είχαμε και πάλι αυτήν την τελετή και την ανακήρυξη του κυρίου Παυλόπουλου σε επίδημο δημότη. Κοιτάξτε, οι προσδοκίες είναι αυτές που παίρνουν. Διαμαρτυρήθηκε και ο κόσμος, υπήρξαν και κάποια έξοδα, είχαμε και τέτοιου είδους παράπονα. Άλλα έξοδα, πάνω σε αυτήν την διάκριση. Στην τελετή. Στην τελετή που έγινε, υπήρχε βέβαια και η τελετή γενικότερη για τα ελευθέρια της πόλης, αλλά υπήρξαν και κάποιες δράσεις που είχαν να κάνουν καθαρά με την επίσκεψη του κυρίου Παυλόπουλου. Κοιτάξτε, γεύματα, όλα αυτά τα οποία συνηθίζονται. Δεν μπορείς να μην παραθέσεις ένα γεύμα. Και από ό,τι ξέρω, ήταν ατομικές προσκλήσεις. Δηλαδή, όσοι εκλήθησαν ήταν για ένα άτομο, δεν ήταν και για το σύζυγο ή τη σύζυγο. Προσπάθησαν να κινηθούν. Κοιτάξτε, εγώ είμαι χαρούμενος που η Δημοτική Αρχή αντεπεξήλθε και... Ειδικά τις μέρες εκείνες η εικόνα της πόλης ήταν πολύ όμορφη, θα έλεγα. Ήταν από τις ωραίες. Η καθαριότητα μέσα έξω από την πόλη
ο στολισμός με μέσα τα έξω, λουλούδια. Κύριε Παπουλίδη, στα σημεία από τα οποία θα περνούσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί υπάρχουν και εκεί ενστάσεις. Δεν ξέρω αν έχετε γυρίσει και πολλά άλλα σημεία. Και πολλά άλλα σημεία ήταν στην καθημερινότητά τους και ίσως και λίγο χειρότερα, γιατί παραμελήθηκαν εκείνες τις ημέρες. Εγώ, ξέρετε, κυρία Λούση, που κάθομαι και κινήθηκα στον άξονα Πέτρα Νομαρχία. Στον άξονα που κινήθηκε φυσικά και αυτή πραγματικά. Και έβλεπα την κυρία Αντωνιού, καινούργια αντιδήμαρχος, να προσπαθεί τουλάχιστον αυτό το εισέπραξα, δεν μπορώ να μην το πω, και είχε μια καλή εικόνα. Επίσης και η παρέλαση, η διοργάνωση της παρέλασης με τη συμμετοχή όλου του νομού, γιατί η 11η Νοεμβρίου δεν είναι η απελευθέρωση της πόλης μόνο, είναι και του νομού. Και για πρώτη φορά γιορτάστηκαν τα ελευθέρια και στο Άργος Οριστικό. Μπράβο, συμμετείχαν και πολιτιστικοί σύλλογοι από όλο τον νομό και είχε και μια θαυμάσια παρέλαση, θα έλεγα. Θεωρείτε ότι καλώς λοιπόν έγιναν όλα αυτά που έγιναν? Μα δεν είναι θέμα μεγάλο τρομακτικό. Εδώ με τον Ομπάμα βλέπετε τι έχει γίνει. Αεροπλάνα, τρία αεροπλάνα, θηρία, πράγματα. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι, αν δεν παραθέσει και ένα γεύμα. Καταλαβαίνετε όμως, κύριε Παπουλίδη, εάν, δεν ξέρω. Θα σας πω το εξής όμως, το 2006 ναι. Δεν συζητήθηκε και δεν σχολιάστηκε καθόλου αυτή η διαδικασία την οποία η δική σας δημοτική αρχή έκανε, γιατί μιλούσαμε για άλλες εποχές, γιατί ο κόσμος ήταν πολύ, τα προβλήματα που έχει πολύ πιο εύρωστος οικονομικά, όλη η οικονομία του τόπου ήταν πολύ καλύτερα, οι Δήμοι είχαν πολλά περισσότερα έσοδα και το θυμάστε νομίζω πολύ καλύτερα. Αυτό το θυμάμαι καλύτερα από όλους. Από όλους αυτό. Και γι' αυτό δικαιολογώ και ορισμένα πράγματα, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν και δουλειές και εφευρετικότητα που αν τα κάνεις είναι και χωρίς λεφτά. Έλεγα, παραδείγματος χάρη, ότι η μεταφορά των εξωτερικών ιατρίων του νοσοκομείου στις άδειες αίθουσες της νομαρχίας, τα εξωτερικά με δύο ασθενοφόρα απ' έξω, θα είχε γλιτώσει το νοσοκομείο από έναν τρομακτικό φόρτο που δέχεται καθημερινά, αλλά κυρίως θα βοηθούσε πάρα πολύ τον κοσμάκι που έρχεται από την περιφέρεια, περιμένει στο αστικό χειμώνα καιρό τώρα για να πάει στα εξωτερικά ιατρία, ίσως για μια εγγραφή φαρμάκων, ίσως για μια συμβουλή, ίσως για μια... Γιατί τώρα πλέον πολύ περισσότερος κόσμος πηγαίνει στο νοσοκομείο από τις ιδιώτες γιατρούς. Πολύ περισσότερος κόσμος πλέον κατευθύνεται στο νοσοκομείο, ναι, για να γράψει φάρμακα, γιατί έχουν διαλυθεί και οι υπόλοιπες δομές. Και δεν πάει ο άλλος να βάλει το χέρι στη ζέμπη, γιατί δεν θα βρει τίποτε αν βάλει το χέρι στη ζέμπη. Και πάει στο νοσοκομείο να του γράψει τα φάρμακα και εκεί οι ουρές είναι ατέλειωτες. Και ηλικιωμένοι τώρα με το χειμώνα μα άρχισαν ήδη τα μηδενικές θερμοκρασίες και τα μείον σε λίγο θα είναι μπροστά μας. Πώς θα κάνει αυτός ο άνθρωπος στη στάση να περιμένει το αστικό για να πάει εκεί και για να ξαναγυρίσει? Έλεγα λοιπόν ότι μια ανέξοδη που θα βοηθούσε τον κοσμάκι δράση είναι η μεταφορά μέρους των εξωτερικών ιατρίων με γενικούς γιατρούς, με ένα ασθενοφόρο για τα πολύ βαριά να μεταφέρονται αμέσως στον ισόγειο χώρο της νομαρχίας, που είναι σχεδόν άδειος. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες πλέον. Είναι ένα φυκτό σχέδιο, θεωρείτε? Η θέληση είναι νόηση του Περιφερειάρχη και του νοσοκομείου. Δεν έχει ευθύνη ο Δήμος σε αυτό το θέμα, αλλά μπορεί να συμβάλλει και αυτός πιέζοντας προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικά, κύριε Παπουλίδη, τώρα εσείς είστε σχεδόν μια δεκαετία που απουσιάζετε από τα δημοτικά πράγματα, όντας σε κάποια θέση εννοώ. Πώς βλέπετε πλέον την Καστοριά μια δεκαετία μετά? Η δική σας δημοτική αρχή, νομίζω ότι κατά κοινή ομολογία, έχει σημαδέψει αυτή την πόλη και πολλοί επικαλούνται το όνομά σας σε σχέση με το πώς ήταν η Καστοριά και πριν αναλάβετε, αλλά και πώς την παραδώσατε και πώς είναι σήμερα. Θέλετε να κάνουμε μια σύγκριση λοιπόν του τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή μας και να αναφερθούμε σιγά σιγά και σε κάποια πράγματα λοιπόν, που ήταν ναι, διεκδικήσεις ναι, από τότε και εξακολουθούν δυστυχώς να είναι διεκδικήσεις και να μην έχουν προχωρήσει. Πάντοτε θα έλεγα ο έρωτας που διαρκεί αιώνια είναι ο ανεκπλήρωτος έρωτας.
Αυτός διαρκεί αιωνίως. Οι ανεκπλήρωτες λοιπόν επιθυμίες και οι δικές μου που ονειρευόμουν να είχαν υλοποιηθεί και να είχαν πραγματοποιηθεί στην εποχή μου υπάρχουν και τότε και τώρα και θα υπάρχουν. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση, θα έλεγα, να θέλει πάντα το καλύτερο και πιστεύω ότι κανένας δήμαρχος δεν βγαίνει για να περάσει την ώρα του ευχάριστα. Ευχάριστα απλά, όλοι προσπαθούν, αλλά ενδεχομένως για πάρα πολλούς λόγους να μην μπορούν να καταφέρουν αυτό που θα ήθελαν. Η συγκυρία της οικονομικής κρίσης είναι κάθετος παράγοντας, φοβερός παράγοντας, σίγουρα δικαιολογεί πάρα πολλά πράγματα. Όμως σας είχα φέρει προηγουμένως ένα παράδειγμα που δείχνει την προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι κοντά στο πλευρό, άλλωστε αυτό είναι και ο υπεράνω όλο σκοπό, να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση δίπλα στον πολίτη, ο κυματοθράφτης των προβλημάτων του. Βουλευτής. Αυτό που λέει και ο κόσμος είναι τα παράπονα στο δήμαρχο. Δεν λέει τα παράπονα ούτε στον περιφερειάρχη, ούτε στον νομάρχη, ούτε στον βουλευτή. Και πολύ καλά κάνει που το λέει. Η σοφία του λαού είναι απίθανη. Έτσι είναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα, παραδείγματος χάρη η σύραγγα της Κυσούρας. Ναι, είναι ένα που θέμα είχε έρθει όμως σε ένα πολύ καλό σημείο, δεν ξέρω βέβαια, και είχε και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Interreg 3, αν θυμάμαι καλά. Και οι τελευταίες προσπάθειες του κύριου Λιάντζη ήταν να ενεργοποιηθεί η μελέτη που υπήρχε και σνόμπαραν μικροπολιτικές διαμάχες προσωπικές πολιτικών εδώ μέσα. Αναφέρεστε σε βουλευτικό επίπεδο, κύριε Παπουλίδη. Αφήστε το, αυτό δεν έχει νόημα. Οι διαμάχες, θυμάστε το τρένο του Σημειοφορίδη και τα διακομωδίες. Υπήρχε η μελέτη, την έφερα εγώ από το ΥΠΕΧΟΔΕ. Μάλιστα μεταξύ την έφερα. Και ήρθε μια ολοκληρωμένη μελέτη για τη σύραγγα η οποία θα μας εξασφάλιζε. Πέρα από τη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία έτσι πως φτάσαμε τώρα δεν έχει και τόση φοβερή αξία, αλλά το αέριο θα έλεγα. Θα μιλήσουμε για το φυσικό αέριο. Όχι για το φυσικό τη αέριο. Σύραγγα. Για αυτό που έχει και η Κοζάνη και το τηλεθέρμαση. Την τηλεθέρμαση, μπράβο. Αρχίζουμε να γερνάμε και οι λέξεις δεν έρχονται αμέσως. Λοιπόν, η τηλεθέρμαση ήταν, θα μείωνε το ποσοστό διαβίωσης, το κόστος ζωής, τουλάχιστον κατά 40% στην Καστοριά. Γιατί λοιπόν, κύριε Παπουλίδη, ένα τέτοιο πλάνο, όπως αυτό που εξακολουθούμε να το λέμε θεωρητικά, ή το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης. Ξεκίνησαν κάποιες συζητήσεις τώρα. Η κυρία Τελγιορίδου αναφέρθηκε σε ένα καινούριο πλάνο που υπάρχει για σύνδεση της περιοχής μας με την περιοχή της Αλβανίας. Τέτοιου είδους λοιπόν πλάνα, τα οποία εδώ και 20 χρόνια τα ακούμε στην Καστοριά, δεν έχει υλοποιηθεί ούτε ένα από αυτά. Να μην μιλήσουμε και για την αρχιτεκτονική, το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα, να μην θυμηθούμε το θέμα του Κόλλιν Βιτηρίου, όπου είχατε και πάρα πολλούς καυγάδες με τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Καπαχτσή τότε, σε μεγάλη κόντρα νομίζω είχατε φτάσει για το θέμα του Κόλλιν Βιτηρίου. Με τον αείμνηστο Γιώργο είχαμε πολλές κόντρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή δεν ήταν η πιο σημαντική, θα έλεγα. Ήταν, μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά και ακόμα και τώρα η μελέτη που είχαμε ετοιμάσει εμείς, ηλεκτρολογικά όλα ήταν έτοιμα και μπορούσε να, δεν υπήρχαν χρήματα όμως. Και θα σκέφτομαι πολλές φορές αυτό το κολυμβητήριο πώς θα το είχαμε συντηρήσει εδώ και 10 χρόνια με αυτή την κρίση. Δεν θυμάμαι το ναι, ποσό αλλά του πετρελαίου που χρειαζόταν για να ζεσταθεί. Κύριε Παπουλίδη, και πάλι και δεξαμενή το περιβάλλον. Και πάλι όμως έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για κολυμβητήριο. Άρα, τα κλείσαν μήπως όλοι. Ναι. Συγγνώμη, Τρίκαλα, Κουζάνη τα έχουν ναι κλείσει. Μέχρι εδώ και χρόνια. Πέρυσι μιλούσαμε όμως και πάλι για κολυμβητήριο στην περιοχή της Καστοριάς. Πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω.
Το κολυμβητήριο για μένα αυτή τη στιγμή πρέπει να πέσει σε πολύ. Είναι αναγκαίο βεβαίως, αλλά μας λείπουν άλλα πολύ πιο βασικά πράγματα. Όπως είπαμε, τη σύραγγα. Η σύραγγα θα μας έχει. Είχαμε πρόσβαση και μου δίνεται το βήμα να σας πω ότι η σφοδρότερη αντίδραση προερχόταν από την Κοζάνη και όχι από τις δικές μας διαμάχες. Η Κοζάνη δεν ήθελε την παράκαμψη της πόλης της Κοζάνης για Θεσσαλονίκη από τη Σύραγγα, από το Λεμαϊδα και θα φεύγουμε. Θεωρείτε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία με το δεδομένο ότι πλέον βεβαίως έχει γίνει η Εγνατία Οδός? Βεβαίως, και πρέπει να μεταφερθεί το Περιφερειακό Νοσοκομείο στο Μποδοσάκιο, στην Πτολεμαϊδα. Είναι το μόνο κτίριο που μπορεί να υποδεχθεί μια τέτοια μονάδα. Και βέβαια η σιδηροδρομική γραμμή και, και η τηλεθέρμανση. Φυσικό αέριο δεν πρόκειται, μπορεί να περάσει, δεν ξέρω αν θα περάσει από δίπλα μας, αλλά για να δώσει. Θεωρείτε ότι δεν πρόκειται να πάρουμε φυσικό αέριο, κύριε Παπουλίδη? Ποιοι, οι πόλεις της Καστοριάς? Ναι, οι πόλεις της Καστοριάς. Δεν βλέπω καμιά κίνηση. Καταρχήν έπρεπε να γίνει μια μελέτη, γιατί αυτή χωρίς να κάνουμε τις απαραίτητες μελέτες για να υποδεχτεί το σύστημα, δεν πρόκειται να μας δώσουν. Ύστερα οι εταιρείες του φυσικού αερίου βρίσκουν πολύ ασύμφορη την πόλη της Καστοριάς και σαν διαμόρφωση χώρου είναι πολύ άβολη η διαμόρφωση, το ανάγλυφο δηλαδή της πόλης της Καστοριάς. Γεωγραφία. Ναι, αυτοί τα εξετάζουν όλα για το... Για το δίκτυο, για την ανάπτυξη δικτύου. Μπράβο. Η εταιρεία θα βλέπει τα κόστη. Πάντως υπάρχει μία μελέτη που ανακοινώθηκε από την ΑΝΚΟ ότι είναι συμφέρουσα η Καστοριά και, και το Άργος Ορεστικό σε σχέση με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένα δίκτυο είτε απευθείας φυσικού αερίου είτε μέσω τηλεθέρμανσης, να γίνει δηλαδή ένα σταθμός τηλεθέρμανσης. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η μελέτη που δίνει ένα πρόκριμα για την ανάπτυξη δικτύου και μάλιστα ο κύριος Καρυπίδης, ο Περιφερειάρχης, ανακοίνωσε ότι μαζί με τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος ήταν πρόσφατα στην περιοχή μας, ανακοίνωσαν ότι μέσω ΔΕΠΑ, με μια συνεργασία με την ΔΕΠΑ, μπορεί να αναπτυχθεί ένα τέτοιο δίκτυο. Τώρα αν θα προχωρήσει αυτό, κύριε Παπουλίδη, ή αν θα γίνει σύραγγα κλεισούρας, ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι θέμα πολύ ζωτικό η θέρμανση. Είμαστε ο καταψύκτης της χώρας. Δυστυχώς δεν μας κοιτάζουν όσο έπρεπε. Στην Κρήτη άμα γίνει, πέσει κανένα εκατοστό, αμέσως οι δημοσιογράφοι τρέχουν, βγάζουν φωτογραφίες, διαμορφώνουν κλίμα επιδοτήσεων και αποζημιώσεων και στη Δυτική Μακεδονία ούτε το δελτίο καιρού δεν βγάζει. Ούτε τις θερμοκρασίες δεν δείχνουν. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, κύριε Παπουλίδη. Ορίστε. Είναι αυτό που λέμε, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια όμως. Ποια συνηθισμένη? Δεν είμαστε καθόλου συνηθισμένοι. Τα αθλητικά γευματισμοί δίνουν και παίρνουν. Και πολλοί κόσμος πεθαίνει, κυρία Λούσιου, και δεν το ξέρουμε από τι πέθαναν. Από την αδυναμία να ρεσταθούν αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή. Είναι κρίμα δηλαδή, γύρω μας να έχει ψυκάμενους με τηλεθερμάσεις, να συζητάμε για δίκτυο που θα περάσει από μπροστά από τα σπίτια μας και θα πάει στην Αλβανία και δεν θα έχουμε εξασφαλίσει, τουλάχιστον αν όχι εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Τα πολιτικά πράγματα εδώ στην Καστοριά πώς τα βλέπετε? Ποια? Τα πολιτικά πράγματα. Αυτοδιοικητικά. Τα αυτοδιοικητικά. Τι να πω, δεν... Παραδώσατε τη σκυτάλη στον δεν κύριο... Είμαι πολύ απομονωμένος στον κήπο μου και στα σκυλιά μου και στις αρκούδες μου τελευταία και δεν βγαίνω πολύ έξω. Δεν έχω μεγάλη επαφή ειλικρινά με το γίγνεσθε, τα δρόμενα πάνω στα πολιτικά, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον πλέον όταν οι προσδοκίες είναι χαμένες, όπως έλεγε και το αντίστοιχο κλασικό έργο, «Χαμένες προσδοκίες». Του Δίκενς. Ναι. Λοιπόν, τι να σας πω. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, πάει παράλληλα και η πορεία της Γούνας είναι αβέβαιη.
στέκονται οι καινούργοι μας πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα, γιατί έχουμε και δύο βουλευτίνες τώρα, στέκονται στο ύψος των πραγμάτων, θεωρείτε? Μα δεν... Τι να πω, τους δικαιολογώ και τις δύο. Και όχι μόνο, λέω και για δήμους, χρόνια, και για αλλά περιφέρεια, αντιπεριφέρεια. Να σκέφτεσαι, όταν σκέφτεσαι, κάτι κατεβάζεις. Κάτι θα βρεις καλό να κάνεις για αυτή την πόλη, για αυτόν τον τόπο. Άμα όμως δεν έχεις το νου σου σε αυτό το πράγμα και άλλα έπαια πτερόντα, δεν βγαίνει τίποτε. Ακόμα και στην εποχή της κρίσης βλέπουμε άλλους δήμους να κάνουν ωραία πράγματα που δεν είναι απαραίτητο να είναι χρηματοδοτούμενα. Μπορούν να τα εξασφαλίσουν και με άλλους τρόπους. Είναι μια μεγάλη συζήτηση βέβαια και οι βουλευτίνες, ειδικά για το φυσικό αέριο, πρέπει να δώσουν τα πάντα. Πρέπει να δώσουν τα πάντα. Επίσης, η Κοζάνη πάντα ήταν μια ανταγωνιστική πόλη η οποία καταβρόχθηζε τα πάντα και τα καταβροχθίζει βεβαίως, είναι η άδρα της διοίκησης, της περιφέρειας. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες και δεν αφήνει να φύγει μια τουριστική επιχείρηση Δυτικής Μακεδονίας. Είχα καταφέρει να φέρω εδώ, αν θυμάστε, θα θυμάστε πολύ καλά κι εσείς. Ήτανε βέβαια. Και την πήραν πάλι πίσω. Δηλαδή δεν αφήνουν τίποτε να ξεφύγει, τα μάτια τους είναι παντού. Σε αυτό όμως, κύριε Παπουλίδη, γιατί πολλές φορές έχουμε πει, να μην μιλήσουμε για το θέμα της αρχιτεκτονικής, που εκεί ας πούμε φάνηκε ξεκάθαρα αυτό ακριβώς. Και φαινόταν αυτό, φώναζα εγώ, φώναζα γιατί ο Πριτανής ήταν βαλτός, ένας Βιανιώτης, ο οποίος φαινόταν τη ρόλα. Ναι, που τον κάναμε και τη μέση και έτσι και τον γλύφαμε και το ένα και το άλλο. Φαινόταν ο άνθρωπος ότι δεν ήθελε να δώσει την αρχιτεκτονική και στο τέλος γύρισε την πλάκα ότι μαλώνει, ποιος μαλώνει μεταξύ τους. Είχε γίνει ετοιμαστή το γυμνάσιο, πέσαν λεφτά εκεί, ετοιμάστηκαν και αντί να έρθει στην Καστοριά πήγε στην Κοζάνη. Έχει 20.000 φοιτητάς. Και εξακολουθούμε όμως, κύριε Παπουλίδη, αυτή τη στιγμή να ακούμε τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές, να μας μιλούν ακόμη για αρχιτεκτονική. Και δεν ξέρω πόσοι από εμάς ή κάποιοι από εμάς, εάν το πιστεύουν. Δηλαδή, ακόμα ως εξαγγελία, και αν δείτε λίγο να ανατρέξουμε στις προεκλογικές περιόδους, η αρχιτεκτονική είναι πάντα στην πρώτη θέση της ατζέντα των υποψηφίων. Είτε είναι για Δήμο, είτε μιλάμε για περιφέρεια, είτε μιλάμε για βουλευτικές εκλογές. Μακάρι να είναι, αλλά να είναι με μια δυναμική, να φαίνεται η δυναμική, όχι όπως μιλάμε εγώ και εσύ τώρα μπορούμε να κατεβάζουμε ιδέες, αλλά να φαίνεται σε βήματα οργανωμένα, με σχέδιο, να μπορέσεις να βάλεις κάποια πράγματα στο αυλάκι και να πεις τώρα έχετε για βρυσούλες, εδώ είμαστε. Η κατάσταση της πόλης... Δεν είμαστε εδώ, είμαστε εκεί που ήμασταν και τότε, έτσι είναι, δυστυχώς. Κατ' ουσίαν ίσως να είμαστε και λίγο χειρότερα, χειρότερα από εκεί που ήμασταν τότε. Χειρότερα γιατί ήδη ξεκίνησε αλλού. Ακριβώς. Στην κατάσταση της πόλης πώς σας φαίνεται, κύριε Παπουλίδη, και το ρωτάω αυτό γιατί ξέρω ότι ήσασταν ένας άνθρωπος που ήθελε την πόλη της Καστοριάς. Τότε βέβαια δεν ήταν αυτός ο Δήμος με τα όρια που έχει σήμερα. Και το επίκεντρο ήταν όντως η πόλη. Και ξέρω ότι ήσασταν ένας άνθρωπος που οραματιζόσασταν να δείτε αυτή την πόλη σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο από αυτό που ήταν και τότε και από αυτό που είναι και σήμερα ενδεχομένως. Πώς τη βλέπετε λοιπόν σήμερα την Καστοριά? Τι να σας πω τώρα, δεν είναι ώρα να αυτό... Είστε πολίτης, δεν... ή ζείτε είμαι στην πόλη... Είμαι πολίτης απλώς και έχω και εγώ το δικαίωμα να κρίνω όπως με έκριναν δεκάδες χιλιάδες φορές. Περπατάτε μέσα σε αυτή την πόλη, κινείστε. Περπατώ και βέβαια έχει απεριόριστες δυνατότητες η Καστοριά. Στεναχωριέμαι πολύ όταν δείχνουν τα Ιωάννινα, ας πούμε η πορεία στο Μαραθώνιο των Ιωαννίνων, θεωρείται η καλύτερη πορεία, παραλίμνια πορεία, σε σχέση με όλες τις άλλες και σε σχέση με την Καστοριά. Αυτό με πληγώνει αφάνταστα, ειλικρινά.
Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο γύρος της λίμνης της Καστοριάς δεν έχει τέρι, όχι στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη. Εγώ τον κάνω σχεδόν κάθε μέρα και είναι σαν να τον κάνω για πρώτη φορά. Δηλαδή τόσα χρόνια τώρα, 70 χρόνια, ο γύρος της λίμνης με τραβάει αφάνταστα. Και πάντα έχω την αίσθηση της πρώτης, ότι τον περνάω για πρώτη φορά. Και όταν βλέπω να προβάλλεται συνεχώς, και αυτό φταίμε εμείς βεβαίως, μπορούμε να προβάλλουμε με χίλιους δυο τρόπους την δική μας ωραία Καστοριά. Και εξακολουθεί να είναι ωραία, κύριε Παπουλίδη. Και δεν αναφέρομαι στα δικά μας μάτια, προφανώς και είναι, αλλά όταν βλέπουμε, και ξέρετε, μας στεναχωρεί πολύ αυτό, βλέπουμε τα σπίτια, τα αρχοντικά μας να καταραίουν. Βλέπουμε δρόμοι να είναι ασυντήρητοι. Βλέπουμε άσχημες εικόνες μέσα στην πόλη και ζητήματα καθαριότητας. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον κάποια στιγμή κάποτε διεκδικούσαμε τον τίτλο της πιο καθαρής πόλης. Όχι και διεκδικούσαμε. Είχαμε. Το βραβείο. Ακριβώς, έχετε δίκιο, μου το θυμήσατε τώρα. Από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι κρεμασμένο στο. Την αίθουσα. Όταν βλέπουμε λοιπόν εικόνες απεριποίητης πόλης, με τα χόρτα να φουντώνουν παντού μέσα στα πάρκα, μέσα σε αυτά. Αυτό σας έλεγα. Εγώ δεν βγαίνω τακτικά, αλλά αυτές τις μέρες που βγήκα, είδα να πλέουν τα πεζοδρόμια, να καθαρίζουν ακόμα και τα κράσπεδα από τις λάσπες, τα θρεάτια, τα φύλλα. Είδα έναν οργασμό και λέω μπράβο στην κυρία Αντωνίου. Μιλάτε για την επίσκεψη του κυρίου Παυλόπουλου πάντως. Ναι, μου θυμήθησε, αν γίνεται μόνο αυτές τις μέρες, βεβαίως μου θύμισε. Προς το παρόν αυτό έχουμε δει. Όταν ήταν να έρθει ο Ράλης που είχαν, σε μια νύχτα είχαν κλείσει όλες οι λακκούβες, προμερές λακκούβες τότε, φοβερές, ειδικά εκεί στην διασταύρωση με την Εθνική Τράπεζα και γινόταν απερίγραπτα πράγματα. Λοιπόν, τις βουλώσαν μέσα σε μια νύχτα και μετά από τρεις μέρες άρχισαν πάλι να βγάζουν, γιατί ήταν με άμμο και πρόχειρες διαδικασίες. Ναι. Πιστεύω ότι είδαμε να καθαρίζεται ξαφνικά το κτίριο της νομαρχίας, το δημαρχείο. Αυτά όμως δεν είναι το καθημερινό, η καθημερινή βάση, δυστυχώς. Όχι, όχι. Η όψη της πόλης συνολικά πρέπει να αντιμετωπιστεί και όχι αλλά κάτι, δηλαδή σήμερα και φέτος κάνω αυτό και μετά από 3 χρόνια πάω στο απόζαρι. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει καθημερινά να κερδίζεις τη μέρα σου. Εγώ είχα το ευτύχημα, κύριε Λούσιο, να έχω 2 καλούς αντιδημάρχους στην καθαριότητα. Ήταν ο κύριος Μπαλής και ο κύριος Τόσκος, οι οποίοι πραγματικά και λόγω ότι είχαν μια προϊστορία στα κοινά, μπόρεσαν και κρατήσανε και με τις εισηγήσεις του και τις υλοποίησα εκ μέρους μου των αποφάσεών τους να αλλάξουμε την πόλη. Θυμάστε, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχετε εδώ, αν θυμάστε το παλιό γήπεδο από και το Χασάνγκατίν, να μην πω την έκφραση που είχα χρησιμοποιήσει. Από τις εκλογές του 98 τότε, με τον κύριο Σιόμκο ήσασταν υποψήφιος. Και παρατήθηκαν 2 άτομα. Λοιπόν, το Χασάνγκατί, όπως το λέγαμε τότε, ήταν και αν δεν γινόταν αυτή η διαμόρφωση της παραλίμνιας ζώνης και της λεωφόρου των Κύκνων, τα μπάζα από τη συνεχή αναπόθηση στην περιοχή αυτή θα είχαν φτάσει στο Σταυρό σήμερα που μιλάμε. Αυτό εμπόδισε πλέον οριστικά και το θεωρώ από τα πιο σοβαρά έργα προστασίας της λίμνης. Καθοριστικά πλέον. Και δεν πάει και κανένα να ρίξει, δηλαδή του πάει το χέρι, το πράσινο. Έκτοτε, κύριε Παπουλίδη, θεωρείτε ότι έχει γίνει ένα αντίστοιχη εμβέλεια έργο στην πόλη μας? Δεν έγινε. Το να φύγει ένα ολόκληρο γήπεδο από τη θέση του και να διαμορφωθούν 1 χιλιόμετρο παραλίμνια ζώνη με φυσική διαμόρφωση και η λεωφόρος των Κύκλων με 2 ρεύματα, με νησίδα, φωτισμό και πεζοδρόμια ένθεν και ένθεν. Δεν νομίζω να βρεθεί, μακάρι να υπάρχει, δεν το λέω αυτάρεσκα, αλλά είναι δύσκολο να βρεθούν τόσα χρήματα. Μόνο η εκπαραθύρωση, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη του γηπέδου, τεράστια έκταση.
Με κερκίδες από τη μια μεριά, πίσω, με μια άθλια κατάσταση κακό, όμως, στην Αθανασίου Διάκου. Έχουμε μείνει δυστυχώς όμως σε αυτά. Δηλαδή έργα μεγαλόπνοα δεν έχουμε δει από τότε. Ακόμη και για ένα πολιτιστικό που εκεί είχατε και εσείς δεχθεί αρκετές κριτικές και ευθύνες. Για το ότι... Πάντα θα δέχεσαι και κριτικές. Ακριβώς. Δεν μπορεί για να το ότι έκλεισε το παλιό πνευματικό κέντρο της Καστοριάς, την Αγίου Αθανασίου. Τι να κάνουμε, εκείνο ήταν έτοιμο να πέσει, αφού ακούγονταν τριμή. Του κοιμόταν ένας μέσα και μου λέει τρίζουν. Το... Και λέω κάτσε. Αλλά... Του έβγαλε η τεχνική υπηρεσία ως ετοιμόρροπο. Από πέρα... τότε όμως κύριε Παπουλίδη, είναι. Η Καστοριά έχει μείνει χωρίς πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο. Τι να πρωτοκάνουμε κύριε. Περιφερειακούς δίκτυα. Είχαμε οργώσει όλη την πόλη της Καστοριάς. Δεν μπορούσε να μπει στην Καστοριά τα πρώτα χρόνια. Ήταν οργωμένη πόλη. Έπρεπε όμως να μείνουμε σε αυτά μόνο κύριε Παπουλίδη. Περάσανε τόσα χρόνια πλέον. Τόσα χρόνια έπρεπε, αν είχαμε την ίδια πορεία, η Καστοριά δεν ήταν τώρα. Αλλά δυστυχώς έρχονται και οι χήμερες. Ήρθαν δύσκολα χρόνια, πέτρινα χρόνια που λένε, και βέβαια δεν μπορούσε να εξαιρεθεί και η Καστοριά από όλο αυτό το γενικό κλίμα. Εγώ νομίζω και επιμένω ότι καλό βουλά για όλους τους δημάρχους που προσπαθούν και της περιφερίας, δεν είναι μόνο ο Δήμος. Είχε εξαιρετικούς δημάρχους στην εποχή μου και η περιφέρεια, περιφερειακούς δήμους οι οποίοι κάναν θαύματα. Με λίγα λεφτά. Ήσασταν 12 τότε δήμαρχοι και τρεις ήτανε... πρόεδροι. Σχεδόν ήμασταν, είχαμε μια ανταγωνιστική διάθεση, φιλική όμως, δημιουργική ανταγωνιστική. Με πολύ πείραγμα, τα θυμάμαι. Με παρείστικη συμπεριφορά μεταξύ μας και ναι, αλλά τότε ωραία. Κύριε Παπουλίδη, νομίζω ότι πήγε πολύ μπροστά αυτός ο τόπος. Πήγε, ναι, πήγε. Και βοήθησαν πάρα πολύ. Τώρα να μην γυρίσω σε άλλες δύσκολες στιγμές, αλλά εν πάση περιπτώσει περάσαμε και ζόρικα πράγματα και εμείς στρεσαριστήκαμε. Εγώ το 2006 πέστη τριπλό έφραγμα μυοκαρδίου ακριβώς ένα μήνα πρωτού φύγω από το Δήμο Καστοριάς. Δεν ξέρω κατά κάποιος πόσο κατά... πέντε τσιγάρα, πέντε μπακέτα τσιγάρα, δεν ξέρω αλλά κατά... και δύο τσιγάρα μπορούσα να κρατήσω και να έχω ένα στο στόμα και κανένα δύο. Δηλαδή είχα ξεφύγει τελείως, ήταν τα πράγματα, είχα απορροφηθεί εξ ολοκλήρου με αυτή την ιστορία, όχι μόνο εγώ. Το ευτύχημα ήταν ότι όπως προανέφερα δύο ονόματα, βεβαίως και ο Τάσος Φιναρολάκης, όλοι τρέχανε. Ο Παναγιώτης Παπαγιάννης. Τώρα βλέπετε να υπάρχει αυτό όλοι το τρέξιμο, τρέχανε. Κύριε Παπουλίδη. Γιατί παίρναμε από το Δημαρχείο και βλέπουμε κλειστά τα φώτα τα απογεύματα, κάτι που συνέβαινε στο παρελθόν. Είναι βέβαια ένα θέμα ότι ο επικεφαλής πρέπει και να εμπνέει και να συναρπάζει τους συνεργάτες του. Τώρα, εγώ είχα τον τρόπο μου, ίσως με βοηθούσε και η άλλη ιδιότητα μου. Του ψυχιάτρου. Και μπορούσα, δεν ξέρω και κύριε, κύριε Παπουλίδη, αλλά αν χρειάζεται πτυχίο ψυχιάτρου για να διαχειριστείς ένα Δήμο. Ναι, αλλά ότι χρειάζεται κάτι ψυχιάτρου για κάθε δήμαρχο και κάθε νομάρχη, νομίζω είναι απαραίτητο. Μάλιστα. Για να... Ένα τελευταίο επίλογο, αν θέλετε, ένα μήνυμα προς τους πολίτες. Αυτό το συνηθίζουμε να το λέμε βέβαια στις προεκλογικές εκπομπές, αλλά νομίζω ότι και ο κόσμος χάρηκε την παρουσία σας στην τηλεόραση. Εκείνο, Λιάννα μου, που όλοι θα λέγαμε αυτή τη στιγμή, είναι το γενικό θέμα της κρίσης, να μας βοηθήσει ο Θεός, να βοηθήσουν και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι να... Εντάξει, ακούσαμε σήμερα τον Πρόεδρο, χθες και σήμερα, να λέει πολλά πράγματα για την ιστορία μας, για τους αρχαίους ημών προγόνους, καλή ήταν, αλλά μίλησε για μας τους σημερινούς δεν είπε πολλά, για την Κύπρο δεν είπε, για τα ελληνοτουρκικά, για το θέμα της συμφωνίας τα καυτά, έφερε. Τα καυτά θέματα, τα κύριε καυτά θέματα και τα κάστανα. Τα άγγιζε. Κυπριακό, το ένα τ' άλλο δεν τα πια στο χέρι του και όπως ξέρουμε ο μεγαλομέτωχος του Δούνου του είναι η Αμερική. Μπορούσε και κατά τη διάρκεια της θητείας του. Βεβαίως τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτές τις δύσκολες στιγμές ήρθε, είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ήταν ένας ύμνος στην δημοκρατία τα όσα είπε μέσα στην αίθουσα. Αλλά
Δεν φτάνουν αυτά. Το πετρέλαιο που λέγαμε, το αέριο, το ξύλο, γιατί ξυλόσομπες, καίγονται άνθρωποι, κρυώνουν, δεν έχουν να πάρουν φάρμακα. Να μην τα λέω αυτά, τα ξέρουν όλοι. Ξέρουμε, δυστυχώς. Εύχομαι λοιπόν, είχα 10 χρόνια να εμφανιστώ, την άλλη φορά που θα εμφανιστώ να είμαστε... Ελπίζω, κύριε Παπουλίδη, να μην έχει περάσει δεκαετία. Αν έχουμε ζωή, να μπορέσω να πω πολύ καλύτερα πράγματα. Μακάρι και εγώ και όλοι μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παπουλίδη, και για την παρουσία σας και για όλα όσα καταθέσατε και ελπίζω να μην περάσει δεκαετία για να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε ξανά τηλεοπτικά. Δεν μας παίρνει νομίζω δεκαετία, δεν μας παίρνει. Τις καθυστερήσεις παίζουν. Κανένας δεν το ξέρει αυτό, κύριε Παπουλίδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.